Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών, συγγνώμη, Ταξί Αττικής, του ΣΑΤΑ. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ανατράπηκαν πράγματα τους τελευταίους μήνες αρκετά. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Κατά πρώτον, ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να πω τις απόψεις που πολεμήθηκαν τόσα χρόνια και τόσο πολύ. Αλλά θα ήθελα να πω και μία παρατήρηση από αυτά που άκουσα από το γνωστό δημοσιογράφο πριν από λίγο. Ότι η Uber δεν είναι μεγάλο θέμα. Όχι, εννοούσε ο κύριος Καρελιάς. Με το στεγαστικό, σε σχέση με το στεγαστικό, δεν είναι θέμα καθημερινότητας των πολιτών τόσο ευρύ. Αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων. Κι όμως εγώ διαφωνώ ότι η ουμπεροποίηση της οικονομίας στερεί τη δυνατότητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν θέλει να βοηθήσει την κοινωνία και να κάνει κοινωνικό κράτος, διότι τα λεφτά φεύγουν στο εξωτερικό. Για φορολόγηση. Είναι τόσο απλά. Είναι αδιανόητο ένας έμπειρος δημοσιογράφος να λέει αυτή την κουβέντα. Δεν γίνεται για το ταξί κουβέντα σήμερα. Γίνεται για την κοινωνία. Αυτό προέβαλε ο κλάδος τότε που το προέβαλε, και καλώς το προέβαλε, και με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τέθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν μετά το 45-30 που ψήφισε ο κύριος Σπρίγκης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, και αν δεν το καταλάβει η κοινωνία και δεν το καταλάβουν και τα κόμματα, υποτίθεται κοινωνική πολιτική η οποία δεν θα έχει ουσία. Πρέπει η χώρα να μαζέψει την οικονομία της. Από πού χάνει χρήμα? Κύριε Λιμπερόπουλε, δηλαδή εσείς λέτε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο εμάς με την Uber, τους ταξιτζίδες, αφορά πολλές άλλες πλευρές της οικονομίας που έρχονται πολυεθνικές με το πρόσχημα της σύγχρονης πλατφόρμας και ουσιαστικά δίνουν ένα παρεμφερές προϊόν χωρίς να φορολογούνται όμως. Και θα σας πω και κάτι επιπλέον. Ότι πριν λίγο καιρό ο Biden, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ΑΣΑ επέβαλαν μία λογική προς όλες τις 136 χώρες που τις δέχτηκαν, ότι καμία πολυεθνική, καμία μεγάλη εταιρεία που έχει φορολογικά μητρώα σε άλλα κράτη θα πληρώνουν όλοι 15% που παράγουν τις υπηρεσίες. Σωστό. Πέστε μου τι εφαρμόστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Μάλιστα ο Biden το δικαιολόγησε ότι δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική στη χώρα του όταν φεύγουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Πέστε μου αυτό που εμείς πιέσαμε τον κύριο Σπρίτζη, και μπράβο που το αποδέχτηκε μετά από την απόφαση του 17 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αυτό όριζε για την Uber. Πέστε μου τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τι όριζε, κύριε Πρόεδρε, τι όριζε, να το πείτε και το κόσμο να το ξέρει. Όριζε ότι δεν μπορεί η Uber να εννοεί τον εαυτό της ως εταιρεία πληροφορικής, δηλαδή καινοτομίας, ότι είναι κοινωνία της πληροφορίας, αλλά εμπίπτει στη μεταφορά προσώπων και ως τέτοια ανήκει στα Υπουργεία Μεταφορών των χωρών της Ευρώπης και πρέπει να βγάλει άδεια επιβατικής μεταφοράς. Αυτό όριζε το δικαστήριο το Ευρωπαϊκό και μπορέσαμε απέναντι στην Τρόικα να φτιάξουμε το 45%. Και άρα να φορολογείται στην Ελλάδα. Και τελικά ήρθε ο νόμος αυτός. Ποιος δεν τον εφάρμοσε αυτό το νόμο? Ενώ ήταν προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς δεν τον εφήρμοσε η καινούργια κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι μόνο ότι δεν τον εφήρμοσε, έκανε ολόκληρο πραξικόπημα εις βάρος εμένα, να μην απερασπίσω το κλάδο και τα ποσοστά που είχα πάρει, 65% αν θυμάστε το 19. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο άλλαξε απόψεις και έκανε να με πουλήσουν συνάδελφοι, ή μάλλον θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Και εν πάση περιπτώσει τα αποτελέσματα είναι σήμερα ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ότι το ΙΧ έχει κυριέψει την αγορά, ειδικά στον τουρισμό, αφορολόγητο κάνει μεταφορά, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, οι πολυεθνικές κάνουν πάρτι χωρίς να εφαρμόζουν τον νόμο, παρά την εφαρμοστική διάταξη που έβγαλε η κυρία Παπανάτσου με τον κύριο Πιτσιλή το 19, δεν εφαρμόζεται τίποτα.
πώς θα πρέπει να δουλεύει. Δηλαδή πρέπει ο πολίτης που βρίσκει ταξί μέσω πολυεθνικών, ο ταξιτζής, να έχει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή να έχει μια θηρίδα επιπλέον που να έχει δηλώσει τη συνεργασία με την πολυεθνική στην εφορία του, που να λέει με ποιο ποσοστό προμήθειας δουλεύει με αυτή την εταιρεία, η πολυεθνική να έχει αφημί και λογαριασμό εδώ, να παραδίδει την προμήθεια ημερησίως προς την, μέσω τραπεζικού λογαριασμού προς την εταιρεία, και τέλος του μηνός η πολυεθνική να δίνει από εδώ τιμολόγιο για την φορολογική του δήλωση του ανθρώπου, ότι αυτή που του πήρε απαλλάσσεται από το εισόδημα. Άρα σήμερα επικρατούν συνθήκες πειρατείας που συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Παράλληλα, δεν είναι μόνο αυτό. Για να εξοντώσουν το ταξί, βάλανε πρωτοποριακά ως πειραματόζωο για συγκεκριμένο λόγο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το 25 και μετά από το 26. Δηλαδή να διώξουν τον κόσμο του, γιατί δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει τη μεταφορά του ταξί. Τέσσερις λόγοι λοιπόν σκανδαλώδης εις βάρος του κράτους που θέλουν να το διαλύσουν είναι: ο ένας αγιοταχή, αθέμητο ανταγωνισμό. Ο άλλος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Το τρίτο, οι πολυεθνικές που δεν εφαρμόζουν τον νόμο και τη σωστή λειτουργία για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Τέσσερα σκάνδαλα για μας που πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Τρία λέτε. Τέσσερα. Πολυεθνικές, γιοταχή και ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το 26. Ναι. Στη μόνη χώρα και στην πιο δύσκολη πόλη. Μόνο στην Αθήνα. Εδώ κύριε Λιμπερόπουλε, επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε για το θέμα των πολυεθνικών και τις πλατφόρμες δεν μπορεί να σας απαντήσει κάποιος κάτι, και το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό που εμείς όμως... Εμείς ζητάμε συνάντηση με όλους τους αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό. Από την ΕΣΥΑ και από τον Πρωθυπουργό και από το Υπουργείο και από παντού να ασκηθεί η ανάλογη έρευνα ποιοι προώθησαν τις πολυεθνικές και αν είχαν ωφέλη. Εσείς υποψιάζεστε ότι αυτό το λόμπινγκ που βλέπουμε ότι έκανε σε όλο τον κόσμο έγινε και στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που καταλαβαίνουμε όλοι? Αφήστε να δείτε τα επόμενα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Τι εννοείτε? Πιθανό να δείτε αύριο έρευνα για την Αγγλία ή για το Λονδίνο, να δείτε εμπλεγμένους πολιτικούς, πιθανό μεθαύριο να δείτε τίποτα άλλο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα το μπούλινγκ που έφαγα εγώ από το σύστημα. Αλήθεια. Το κόψιμο από όλους, την γραφικότητα που θέλαν να περάσουν γιατί πολεμούσα υπέρ του κλάδου εις βάρος μου, τον πόλεμο τον πολιτικό που μου ασκήσανε, δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι και να μην πήραν τίποτα. Κύριε Λιμπερόπουλε, δεν έχω αποδείξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Επειδή είναι άλλο το θέμα σήμερα, δεν θέλω να αντιπαρατεθούμε, αλλά θέλω να το κάνουμε μια άλλη φορά για το θέμα των ηλεκτρικών, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Ναι, δεν λέω ότι είναι... για μας όμως είναι ολόκληρη πλεχτάνη όλα μαζί. Εντάξει, να το εξηγήσετε, αλλά την άλλη και εμείς ως πολίτες οφείλουμε να ρωτήσουμε και τι προτείνει ο κλάδος σας, για να μην βλέπουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία. Πολλοί συνάδελφοί σας προχωράνε και από πίσω αφήνουν καπνούς, ντουμάνια. Λοιπόν, αλλά επειδή είναι άλλο θέμα αυτό και δεν θέλω να υποβαθμίσω την παρέμβασή σας. Έχουμε τη λύση, έχουμε τη ωραία. Λύση. Ωραία, δεσμευόμαστε ότι μια άλλη φορά σύντομα... Αέριο. Δεσμευόμαστε ότι μια άλλη φορά σύντομα θα μας την πείτε και περιμένουμε να δούμε την επιφύλαξή σας για το τι θα βγάλουν οι έρευνες στις επόμενες μέρες για τις διάφορες χώρες. Για διάφορες χώρες, και θέλω να δω και για εδώ αν έχει, και να κάνουμε έρευνα εμείς. Μάλιστα. Ως χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιμπερόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το είπαμε και στην αρχή, τα εξηγήσαμε εμείς. Το είπε καλά και ο κ. Λιμπερόπουλος. Βεβαίως. Το πώς δουλεύει το σύστημα υπέρ των πολυεθνικών που σημαίνει ότι είναι πλατφόρμες τεχνολογικές, ενώ επί της ουσίας δεν είναι αυτό που δίνουν οι ταξιτζίδες. Θα το δώσουμε εμείς διαφορετικό, το πούμε τεχνολογία και δεν θα φορολογούμαστε. Ναι, είναι τα βατζιλίκη και φέρνουν και τα λεφτά έξω. Αν πρόκειται να υπάρξουν αποκαλύψεις περισσότερες στην Ελλάδα. Αυτό θα θέλω να δω. Θέλω να δω τη δημοσιογραφία. Για λόμπι στην Ελλάδα. Είναι θέμα της δημοσιογραφικής έρευνας. Να το δούμε πώς θα ανταποκριθεί η δημοσιογραφική έρευνα.